Τι! Είναι ένας κλέφτης! Σταμάτα, φίλε! Το μισό τι πηγαίνεις! Σε πιάσα! Δεν σε αφήνω να φύγεις! Όχι, δεν ήταν κλέφτης! Δεν χτυπά! Τι συμβαίνει! Κοιτάξτε! Ακινητοποίησε έναν κλέφτη! Όχι, δεν είναι δυνατόν! Τι πας να κάνεις με αυτόν εκεί το σάκο! Σε ρώτησα! Πού πας με αυτόν τον σάκο! Σε ζητώ συγγνώμη! Είναι ένα παιδάκι το καημένο! Το λυπάμαι τώρα! Μπορείς να μου πεις τι θα έλεγε η μητέρα σου αν μάθαινε τα κατορθώματά σου και αυτά που κάνεις? Κοίτα πόσο σοβαροί είναι όλοι τους. Και οι φίλοι μου του μπάσκετ προσπαθούν να καταλάβουν. Τι ωραία μυρωδιά είναι αυτή. Αυτή λοιπόν είναι η περιβόητη ψαρόσουπα. Ωραία! Ας φάω λίγο! Ας δοκιμάσω! Δεν έχεις πολύ που μπήκες στη σχολή και θέλεις να φύγεις. Νομίζω δεν έχεις καθόλου θέληση, αγόρι μου. Νόμιζα πως δεν μπορώ λόγω της εύθραυσης της σωματικής μου κατάστασης. Δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν πολλοί αθλητές του σούμο που έχουν την ίδια κατασκευή σαν τη δική σου. Μα επιτέλους, πού έχει πάει αυτός ο Τζίτζι? Κι εγώ έτσι πίστευα όταν ήρθε εδώ, αλλά μετά δάσκαλε. Έλα, δεν πρέπει να απογοητεύεσαι, παιδί μου. Αν κάνεις κανονική εξάσκηση, θα καταφέρεις να πετύχεις μια μέρα. Να έχεις όμως υπομονή και να μάθεις την τέχνη. Hey, αρχηγέ! Ναι, πες μου και μη με φωνάζεις, αρχηγέ, είμαι ο δάσκαλος εγώ. Με συγχωρείς, δάσκαλε, έγινε κάτι περίεργο. Τώρα χόρτασα. Μα τι βλέπω, έφαγες όλη την ψαρόσουπα μας, μικρέ. Δώστε τα συγχαρητήριά μου στο μάγειρα. Α, να σε πάρει. Αυτό εδώ που έφαγες ήταν το φαγητό μας. Πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Ναι, έχεις δίκιο. Υπομονή. Αλλά είναι διαφορετικά όταν μένει άδειο το στομάχι σου, κατάλαβες? Μας έφαγες την ψαρόσουπα και εμείς είχαμε να φάμε κανονικά 6 μήνες. 6 μήνες? Γιατί, κανονικά τι τρώτε? Μόνο ρύζι βραστό και σκόρδο. Η σχολή μας είναι πολύ φτωχή. Σιωπή, μην κάνεις αρνητική διαφήμιση. Τι μπορούμε να κάνουμε με αυτόν, τι μπορούμε? Α, ναι, το βρήκα. Λοιπόν, θέλεις να γίνεις παλαιστής του σούμο, έτσι δεν είναι? Ναι, το θέλω. Ωραία, για να γίνεις δεκτός πρέπει να περάσεις μία δοκιμασία. Ναι, είμαι έτοιμος. Ωραία, λοιπόν, θα παλέψεις με έναν από τους πιο καλούς παλαιστές της σχολής μας. Σας παρακαλώ πολύ, αφήστε τον σε μένα. Θα του δείξω τι μπορούν να κάνουν οι επαγγελματίες του σούμο. Και μετά θα δει αν θα μπορέσει να στάθει στα πόδια του. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που φανταζόμουν. Μα είσαι σίγουρη πως βρίσκεται σε μια σχολή του σούμο? Α, ναι! Μου άφησε ένα σημείωμα! Εκεί είναι και τα άλλα παιδιά. Ναι, το φαντάζομαι. Ας ελπίσουμε όμως πως δεν θα τα έχει κάνει άνω κάτω. Οι παλαιστές του σούμο δεν είναι και πολύ ευγενικοί. Ανησυχώ πάρα πολύ γι' αυτόν. Πάντως έπρεπε να έχουμε πάρει ακόμα ένα ταξί. Νιώθω τόσο στριμωγμένο σαν να με σαρδέλα σε κουτάκι. Τα ταξί κοστίζουν πολλά. Δεν έχουμε λεφτά για ξόδεμα, εντάξει? Ναι, ξέρουμε. Τι κάνεις εκεί με τα χέρια σου, εκμεταλλεύεσαι το συνωστισμό? Μα δεν ήμουν εγώ, αλλά αυτός. Με συγχωρείτε, φταίει το χέρι μου. Ξεχάστηκα για μια στιγμή και έκανα το κεφάλι του. Η αλήθεια είναι πως είμαστε τόσο πολύ στριμωγμένοι που παρεξηγιόμαστε. Άντε εσύ, κάνε λίγο πιο γρήγορα. Γιατί όταν φτάσουμε, ο κακόμοιρος ο Τζίτζι θα είναι κομματάκια. Κουνήσου λοιπόν. Να, είπα μόνο πως ο Τζίτζι μπορεί να χτυπήσει λιγάκια. Τώρα λοιπόν κατάλαβες πως το σούμο δεν κάνει για σένα μικρόβιο. Όχι, δεν το κατάλαβα. Πάρε αυτή, πάρε και αυτή, πάρε και αυτή. Έχω φάει πολύ, πάρε και αυτή. Πάρε και αυτή, ο κακόμοιρος. Πάρε και αυτή, πάρε και αυτή, πάρε και αυτή. Πάρε και αυτή για να χωνέψεις. Αυτό λέγεται βολή μέχρι το ταβάνι. Να πάρει, έφαγα πάρα πολύ. Πάρε δρόμο από εδώ. Κλαίγεσαι πολύ και δεν μαθαίνεις έτσι. Έλα τώρα, μη μου πεις πως εσύ μπορείς να μου μάθεις το οτιδήποτε. Γιατί μέχρι τώρα δεν μου έδειξες καμία ικανότητά σου. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Αν δεν φύγεις από εδώ μέσα αμέσως, θα σου δώσω ένα μάθημα που θα το θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Γι' αυτό ακριβώς είμαι εδώ. Κοίτα το πάτωμα. Αυτό είναι το πέταγμα στο χώμα. Και το κάνεις μόνο με έναν αντίπαλο ασήμαντο. Έπειτα είναι ένα άλλο. Που λέγεται πέταγμα με το πλευρό. Και ένα άλλο λέγεται πέταγμα στη σκόνη. Και τώρα το δύσκολο. Προσγειώνομαι. Μια στιγμή. Α,
Με συγχωρείς, αλλά είναι ένα κόλπο που το κάνουν οι επαγγελματίες. Δεν είναι σωστό, πρέπει να είσαι ευγενικός. Ναι, έτσι είναι. Ελάτε τώρα λοιπόν να παλέψετε μαζί μου. Θεέ μου, τη δύναμη! Είμαι ακόμα στον πρώτο χρόνο, επομένως αποφασίστε τι θα κάνετε. Όπως βλέπεις, τα παιδιά έχουν πιστεί τώρα. Πόσα θα μου δώσεις που τους έφερα εδώ, Πώς τολμάς να μου ζητάς λεφτά για αυτούς τους άχρηστους, πες μου, πώς! Αχ, το ξέρα. Τζι-τζι-τζι-τζι! Τζι-τζι-τζι-τζι! Πώς φτάσαμε πολύ αργά! Τζι-τζι-τζι-τζι! Ωανα, εδώ είσαι! Λοιπόν, φίλε, παρετήσου αν θέλεις να βγεις ζωντανός από εδώ μέσα. Το ξέχασες τι σου είπα. Το μόνο πρόβλημα ήταν το στομάχι μου. Κοίτα όμως τώρα, κοίτα το στομάχι μου. Είναι απίστευτο. Αυτό το παιδί λέει την αλήθεια. Επομένως, η πραγματική σύγκρουση αρχίζει μόλις τώρα. Σταμάτα, Τζίτζι, αφού ξέρεις πως δεν κάνεις για το σούμο. Έλα μαζί μας πίσω στο μπάσκετ και άφησε αυτό το άθλημα για αυτούς που είναι κατάλληλοι. Να γυρίσω στο μπάσκετ, Καλά, σου τα υπόσχομαι. Άκουσε, δάσκαλε, στο σούμο χάνεις όταν βγεις έξω από το ρινγκ. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς είναι, μικρέ. Επομένως, είμαι έτοιμος να παλέψω. Εγώ θα σου συνιστούσα να μείνεις καλύτερα μακριά από το ρινγκ. Αυτή θα είναι η τελική σου πτώση. Δεν μετράς μία μπροστά μου. Καλύτερα να μην υπολογίζεις τη νίκη. Τι κάνεις, με κοροϊδεύεις, μικρόβιο, Προσπαθώ να θυμηθώ ένα παλιό παιχνίδι. Θέλει να του κάνει την τρίπλα του μπάσκετ. Μάλλον θέλει να τον αποπροσανατολίσει, κατάλαβες. Ναι, συνέχεις έτσι. Έξε το man to man. Έλα, δώσε την μπάλα. Έλα, έλα, γρήγορα. Σταματήστε. Βοήθεια, βοήθεια, έχασα την ισορροπία μου. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μου, το ξέρεις. Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Μην τρέχεις. Αυτό το μικρό αγόρι τρέχει σαν τρελός μέσα στο ρινγκ. Να πάρεις, τριφογυρίζεις σαν σπούρα. Δεν πρόκειται να μου τη γλιτώσεις. Έλα εδώ. Αυτή τη φορά είσαι τελειωμένος, φίλε. Δεν γλιτώνεις. Πιάζεσαι πολύ να μιλήσεις, φίλε. Αυτή τη φορά την πάτησες. Ο Τζιτζι νίκησε. Νίκησε παρόλο τον μπόι του. Δάσκαλε, αυτό μου δίνει πολλές ελπίδες. Αποφάσισα να συνεχίσω στη σχολή του Σούμπο μετά από το παράδειγμα αυτού του αγοριού. Ξέρω πως μπορώ να τα καταφέρω και εγώ. Ναι, είναι αυτό που σου έλεγα πριν, αλλά δεν ήθελες να με πιστέψεις. Έπρεπε να το δεις και εσύ ο ίδιος με τα ίδια σου τα μάτια. Σας ευχαριστώ που σέβεστε την επιθυμία μου. Τελικά όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, μετά από αυτό μπορώ να γίνω παλαιστής του σούμου ή έχουμε κι άλλα εμπόδια, δάσκαλε? Αποφάσισα να μη σου το επιτρέψω αυτό. Πώς? Μα είπες πως θα με έπαιρνες αν πέρναγα τη δοκιμασία. Εγώ είπα πως μπορείς να παλέψεις, όχι πως μπορείς να μπεις στη σχολή μου. Τι? Δεν κρατάς τις υποσχέσεις σου εσύ. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί που ακολουθούμε. Έλα όταν θα είσαι πιο ψηλός να το κουβεντιάσουμε, μικρέ. Τρώγε! Τι ευτυχία, πάντα ήθελα να σε βαράω και εσύ να μην μπορείς να αντιδράσεις. Τρώγε, τρώγε, μη σταματάς. Τρώγε, τρώγε. Πόσο διασκεδάζω, μ' αρέσει αυτό που κάνω. Λοιπόν, ακόμα δεν ψήλωσες αρκετά. Αφού δεν με χτυπάς με δύναμη. Έχεις δίκιο, αυτό το σφυράκι είναι πολύ ελαφρύ. Έρχομαι, αυτό είναι ό,τι πρέπει. Γιατί να είμαι τόσο μικρός, γιατί να μην μπορώ να κάνω αυτό που θέλω, να γίνω παλαιστής του σούμο.